SK Metal. Γεια σας παιδες. Σήμερα ήθελα να φτιάξουμε ένα ωραίο που με ρωτάει και ένας φίλος πώς μπορούμε να κάνουμε το τελείωμα όταν έχουμε μία πόρτα σε οτιδήποτε διατομή στατζαριστού 60-60, 40-40, 30-30, ό,τι θέλουμε εμείς. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα τελείωμα όμορφο χωρίς να χρειαστεί να πάρουμε αυτά τα... το στυλ αυτονών των τελειωμάτων, κεφαλοκόλωνο, πώς μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας όμορφο, γρήγορα, λιτά και χωρίς να έχουμε την ανάγκη να βρούμε στο χωριό, σε όποιο σημείο φτιάχνουμε την κατασκευή μας, να μην εξαρτώμεθα να βρούμε το κατάλληλο τελείωμα. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος που θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα και να στεγανοποιήσουμε τυχόν νερά, εισρωή νερού μέσα στο κολονάκι. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι αρκετά εύκολο. Αρκεί να έχουμε μαζί μας ένα τέτοιο εργαλειάκι ή ακόμα και έναν απλό χάρακα. Πάμε να το δούμε. Έχω λοιπόν το στατζαριστό 40-42 χιλιοστά πάχος λαμαρίνας και θα επιλέξω τους 40 χιλιοστά, 4 πόντους. Μπορεί να το κάνετε και μεγαλύτερο. Όσο χάρη θέλετε να του δώσετε, μπορεί να το κάνετε και μεγαλύτερο. Ας πούμε το 40-40 εμένα, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Αφού έχω βάλει λοιπόν στο 40 τη γωνιά μου, γυρίζω γύρω-γύρω. Κατά αυτόν τον τρόπο το σημάδι. Λοιπόν, τώρα αυτό που μας μένει είναι να βρούμε το κέντρο ακριβώς στην άκρη. Αφού λοιπόν έχουμε 40-40, το 2 είναι το κέντρο μας. Συνδεύουμε από όλες τις μεριές. Και με τη βοήθεια του χάρακά μας ενώνουμε τη μία άκρη διαγώνια με την άλλη. Είναι πολύ εύκολο. Το ίδιο κάνουμε σε όλες τις πλευρές. Και στις 4 πλευρές του στατζαριστού. Το οποίο αυτό θα μας κάνει ένα τελείωμα, το οποίο δεν θα χρειάζεται να βάλουμε ούτε κεφαλοκόλωνα. Μια εύκολη κατασκευή. Και αρκετά όμορφη για ένα αποτέλεσμα που θέλουμε εξ ολοκλήρου με τα δικά μας χέρια. Είναι έτοιμο λοιπόν. Τώρα θα πάμε με το σουράκι μας, με τον δίσκο κοπής του ενός χιλιοστού, που βοηθάει πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα κάνουμε ένα μικρό γδάρσιμο, πολύ μικρό για να μην χρειάζεται να το ξανακολλήσουμε. Περιμετρικά γύρω-γύρω το αρχικό μας σημάδεμα και μετά θα αφαιρέσουμε αυτές τις γωνίες. Πάμε λοιπόν.
Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν μείνει οι τέσσερις αιχμές, τα τέσσερα τρίγωνα, και δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να σφυριλατίσουμε περιοδικά το κάθε κομμάτι μέχρι να κλείσουν μεταξύ τους. Θα αρχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά να σφυροκοπάμε το ένα με το άλλο. Και βλέπουμε το πόσο όμορφα έχουν κλείσει μεταξύ τους. Θα πάω λοιπόν τώρα να κάνω τις ραφές μου τσάκα τσάκα με την ηλεκτροκόλληση ή με τη MIG, όπως οπτή κατέχει ο καθένας, και να το τροχίσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Και βλέπουμε ότι είναι κολλημένο όμορφα, και με ένα μικρό τρόχισμα πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Είναι ένα πολύ ωραίο κεφαλοκόλωνο. Εδώ πάνω μπορείτε να του βάλετε και μπίλια αν θέλετε, εγώ δεν θα έβαζα, θα το άφηνα όπως είναι. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο από το τίποτα να φτιάξετε ένα ωραίο τελείωμα στις δύο κολόνες ή σε κάθε κολόνα αν θέλετε του κάγκελου που φτιάχνετε, στο τελείωμά του, στο κάθε παραστάτη, και να μας βγει ένα πολύ ωραίο ακροκόλλωνο. Είδαμε λοιπόν ότι αν υπάρχει θέληση δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τελειοποιήσουμε, να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε.
Είναι ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Αυτό μπορείτε να αφήσετε από, από το οριζόντιο κομμάτι της πόρτας, να αφήσετε ένα μικρό, μια μικρή εξοχή, δηλαδή στο σύνολο γύρω στους 7 πόντους, να εξέχει, να ξεκινάει εδώ ας πούμε η πόρτα και θα είναι ένα ωραίο τελείωμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και σε κάθε κάγκελο που φτιάχνουμε, αντί να κάνουμε 45 μοίρες τα δύο πάνω σημεία, να τελειώσουμε τόκα εδώ και από κάτω να κόψουμε 45 μοίρες και να γίνει ακριβώς αυτό το σχέδιο. Άρα εδώ πάνω θα είμαστε με ένα ωραίο τελάρωμα και από κάτω θα συνεχίζουμε ακριβώς 45 μοίρες κόψιμο και 45-90 μοίρες γωνία. Να είστε καλά παιδιά, ελπίζω να βοήθησα τους φίλους που θέλουν να πάνε να κάνουν την κατασκευή τους. Εσένα Γιάννη που με έγραψες πως μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο τελείωμα. Και έχει και άλλα σχέδια, θα δούμε στην πορεία και άλλα σχέδια. Είναι 2-3 σχεδιάκια πολύ όμορφα σαν αυτό. Και προχωράμε. Συνεχίστε, ότι η κλήρωση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και άλλο ένα κομματάκι τώρα, μια και έχω την ευκαιρία παιδιά. Πρέπει όσοι έχετε κλειδώσει τις ομάδες στο YouTube, πρέπει να βγάλετε το απόρριτο από εκεί, δεν είναι κάτι σοβαρό. Γιατί την ημέρα της κλήρωσης θα πρέπει να μπούμε, να δούμε αν όντως είναι η συνδρομή μέσα στο κανάλι. Είναι υποχρεωτική κίνηση της κλήρωσης. Να είστε καλά, συνεχίστε. Εύχομαι να βοήθησα με αυτό το βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.